Εγώ έκανα μαλακία. Έβαλα εκεί πέρα το Science Machine. Είμαι το βλακά σε ώρες, δεν ξέρω γιατί. Κάτσε, κυρία μου, φύγε λίγο από τη μέση. Παρεμποδίζει να πούμε το όργανο. Και ένα εδώ. Και... ένα εδώ. Θα σε πλακώσω, ε. Μη μου μιλάς καθόλου. Με έχεις πληγώσει. Όχι, φάγαμε σκάλαμα, παιδιά. Sorry, μερικές φορές μάλλον θα κάνει τέτοια πράγματα. Ζητάω προκαταβολικά. Και για διάφορα πράγματα που πρόκειται να συμβούν, αλλά... από το να μην ανεβάσω καθόλου, ψήνομαι να παίξω και εντάξει... όπως νομίζετε, παιδιά, άμα δεν σας αρέσει. Δεν αναγκάζουμε κανέναν. Όποιος θέλει. Θα σε βγει την παρέα. Βασικά αυτό. Και εγώ δηλαδή παίζω τέρμα χαλαρά. Δεν έχω, ξέρεις, βάλει στο μυαλό μου ότι... πρέπει ντε και καλά κάτι κάπως, κάποτε. Κάποτε, ναι. Ένα σύντη ψάχνω στο μεταξύ. Κάτω στον, τι άλλο θέλουμε, τον Bird Cage, ρε μαλάκα, ένα seed. Και αυτό είναι καμένο, ε. Δεν φάνηκε ποτέ. Okay. Λοιπόν, πάμε μέλισσες. Μερικές, όχι, είχε αρκετές μέλισσες. Αλλά είναι νύχτα τώρα. Δεν έχω ξύλα πάνω μου. Δεν κάτω μου. Αυτό, α, να το. Λοιπόν, βάστα λίγο. Βάστα να παίξουμε λίγο. Τι να βάλω τώρα. Βάλω λίγο το X. 4-25%. Τι να σου κάνω. Λιγουράκι. Τελείωσα. Τσεκουράκι, τίμια, μαλάκα, τέτοια. Τίμια ανακάλυψη στον Dan Starb. Μιλάμε για... αλήθεια, μου έδωσε μόνο ένα ξύλο. Τι μια ανακάλυψη, μόνο ένα twig και ένα flint. Δηλαδή, τι άλλο να σου κάνει. Αυτά μέσα. Φτιάχνουμε το cage μας. Cage αντρικό. Και το ακόμα πιο αντρικό που θα γίνει είναι ότι θα πάω τώρα για μεταλλούδες, μου φαίνεται. Αν έχω τα υλικά να το κάνω, θα το κάνω οπωσδήποτε. Βάζουμε αυτά εδώ γιατί θα μας δίνουν πράγματα. Οπ! Εννοείται πως φτιάχνουμε ένα helmet, το οποίο δεν έχω φτιάξει ακόμα. Πάμε εδώ. Ένα rope, δύο rope θέλω. Τώρα βλέπετε γι' αυτό τόση ώρα μαζεύαμε πράγματα. Όχι, πρέπει να φτιάξω μια παγίδα, ε. Γιατί με το που κάτσουμε... παπ, όλα εδώ. Όλα έτοιμα, όμορφα. Βάζεις και ένα σύντετο για bait. Και βάζεις την απόχυση στον ώμο. Και βγαίνουμε έξω. Κοίτα εδώ πως έχει. Που μιλάμε για λιβάδι, έτσι. Και εσύ που είσαι... μωρή. Τι της έκανα, μωρή της μαλακισμένης. Όχι, η Abigail. Αυτό θα είναι δύσκολο. Μωρή. Η μέλισσα ήθελα, όχι το τέτοιο. 4. 5. Τώρα δεν ξέρω να μετράω, εννοούσα 4. Όποιος αντισταθεί, θα πεθάνει. Σας προτείνω να καθίσετε στο μέλι σας. Βρε τον αστεία. 7. Οπ. 8.
Όχι αυτήν. Ούτε αυτήν. Αυτήν. 9. Πάμε για 12. Παπ, μην κάθεσαι κάτω ποτέ. Καραδοκώ και βλέπω. Οπ, 11. Με ακολουθεί και μια κίτρινη. Άμα ρωτήσετε για ποιο λόγο δεν κάνω. Για ποιο λόγο τις παίρνω, είναι επειδή δεν θέλω τις κόκκινες. Οι κόκκινες είναι επιθετικές. Θέλω μόνο τις, τις κίτρινες. Γιατί μόνο με αυτές γίνεται η συνταγή. Πλάκα-πλάκα, το συζητούσα στην αρχή. Το συζητούσα. Βρε, συζητήσεις που έκανα μόνος μου. Χάθηκε ο μονόλογος. Πού είναι. Ότι... θέμα, ξέρω εγώ, με το μέλι. Θα πρέπει να κινηθούμε γρήγορα, ξέρω εγώ. Και είμαστε εδώ. Μου παίρνει τα φαγιά, ρε. Χτύπησε το γύρι στο τραπέζι. Μιλάει μια πολύ αντρική συμπεριφορά. Τι έλεγα. Α, ναι. Ότι στην αρχή ψάχναμε, έλεγα για το μέλι ότι είναι σημαντικό τώρα, ας πούμε, να έχουμε λίγο στο νου μας, έτσι. Και τελικά... το έχουμε εδώ πέρα το πράγμα. Κυλάει μόνο του. Λοιπόν τώρα, μαλακή έκανα. Πάμε να σπάσουμε φωλιές. Θα σπάσω την αριστερή σίγουρα. Να. Πάμε. Έχω μπερδέψει τα κουμπιά, έχω 40 κουμπιά να πατήσω. Μπαπ! Μπαπ! Παίξε κατάσταση, Abigail. Εδώ, παπ, δεν θα χαλάσω το όπλο. Έτσι με μπονίτσα, παπ. Σκοτώνει και τις πεταλούδες. Μιλάμε, έχω το... δεν ξέρω ποιον έχω πάνω μου. Πού πας, μωρί, εδώ είναι ο στόχος. Ξύπνα. Λοιπόν, από εδώ λοιπόν θέλουμε τις... έτσι με το πω λάθος, κερίθρες. Για να το πω λάθος, εγώ τα κοροϊδεύω κάτι τέτοια. Τις κερίθρες. Πάμε λίγο πιο μακριά να φάμε τις υπόλοιπες, άλλες άστες εδώ να είναι να τις έχουμε για ψωμοτήρι. Τις θέλουμε, γιατί χρειαζόμαστε τέτοιες. Abigail. Ώστε να φτιάξουμε τα δικά μας μελίσια. Τώρα πώς θα λειτουργήσει με την Abigail τα μελίσια. Δεν είμαι 100% σίγουρος. Αλλά θα βάλω τα δυνατά μου. Δεν το έχω ξανακάνει κιόλας. Με την Abigail έχω παίξει μόνο ομαδικά, οπότε κάποιος άλλος έπαιρνε αυτό το ρόλο. Του μελισσοκόμου. Μου φαίνεται να σταματήσω στο 20ήμερο. Νομίζω στο... σε αυτά που έκανα στο κανάλι παίζει να έπαιζα, ας πούμε... πόσο, μερικές μέρες, τύπου 3 μέρες το επεισόδιο. Τώρα εδώ πάμε ευθειακά... εντάξει, μπορεί να υπερβάλλω με το 20ήμερο, μα δεν θα πάει τόσο. Αλλά anyway, το πιάσες. Λοιπόν, θέλουμε ξύλο. Αυτή πεινάει. Έχει μερικά πράγματα εδώ. Εδώ. Λίγο μέχρι να στηθούμε είναι η φάση τώρα. Όχι ότι δεν έχουμε ψήλο στηθεί, ας πούμε. Είχαμε κάμποσα πράγματα πάνω μας και έγινε η κατάσταση ψιλογρήγορα. Αλλά λίγο ακόμα και θα είμαστε πάρα πολύ ωραίοι. Ήδη από φαγητό μπορεί να μην φαίνεται. Αλλά δεν είμαστε τόσο άσχημα όσο φαίνεται. Όπα, καλά το κάνω. Και αυτό γιατί έχουμε τις αράχνες από δίπλα, οπότε θέλουμε πάμε και ρεϊντάρουμε αράχνες. Και έχουμε αρκετά monster meat. Ήδη... δώσ' τούτη! Γκάου! Κοίτα ρε μαλάκα που γλίτωσε. Τώρα όμως... κοίτα να δεις, ε. Γλίτωσε για δευτερόλεπτο.
Έχουμε φακό. Τηλεφακό. 6 δεύτερα, είμαι φοβερός. Είσαι φοβερός, αγόρι μου. Α! Πες μου τι τρώει. Έλα εδώ να τον φάω. Τον έφαγα. Κάτσε εδώ. Ρε, πού είναι ο φακός μου. Ωραία. Αυτό ήθελα. Πάμε πίσω. Πόσα, 6 ξυλά. Μαλακισμένη τάφα για τα μπέρι. Καλό που λένε νωρίτερα. Λοιπόν, θα ασχοληθούμε λίγο με το φαγητό. Για να μην κρινιάζει το κορέτσε. Α, μπράβο. Έλα εδώ, έλα εδώ. Μπράβο, έλα από εδώ να φύγεις από το σπίτι μας. Πού είναι? Καλά είσαι εκεί, κάτσε εκεί. Με εκνευρίζει να το έχω στη βάση του το πράγμα. Είναι 2-3 φορές που μου έχει τύχει και είναι εκνευριστικό πολύ. Λοιπόν, εσύ θα είσαι ο φίλος μας ο... Ο Ιορδάνης. Φώναξα λίγο στο μικρόφωνο, sorry για αυτό, μα είναι παιδιά, αλλά... Deal with it, δεν ξέρω. Κάντε κάτι. Λοιπόν, λάθος. Ένα... Ξήσου. Ωραία. Όπου θα έχουμε και την άλλη τώρα να μας ενοχλεί να μην μπορώ να κάνω πράγματα. Δεν μπορώ αυτό. Ακάτσε ρε. Ακάτσε ρε. Βασικά και δεν χρειάζεται. Ας τα βάλω έτσι. Και έτσι, κλάιν. Τελειά. Πρέπει να φτιάξω οπωσδήποτε τις μέλισσες. Και με τη, να φτιάξω μέλισσες ενώ ξέρετε να... Να πάρω ξύλο. Γιατί άμα δεν γίνει αυτό και πεθάνουν οι μέλισσες, την πάτησα. Πρέπει να ξαναμαζεύω. Γι' αυτό θέλει γρήγορες κινήσεις. Στο μεταξύ, όσο αυτή κάνει καταστάσεις, δεν θα ντραπώ καθόλου να το πω. Θα στρίψω ένα τσιγάρο. Είπαμε, η φάση με τα βίντεο αυτή την εποχή είναι αυτή. Καθόμαστε, αράζουμε. Απλά, βασικά για να είμαι ειλικρινής, άμα είχα την ισχύ, τη δύναμη, τέλος πάντων την υπολογιστική, για να το θέσω έτσι, θα έφτιαχνα ρε παιδιά, θα το κάνω ένα live στο Twitch. Και θα έμενε και αυτό θα, ξέρεις, θα είχε τον πραγματικό του χαρακτήρα, ας πούμε. Το άραγμα και το και λίγη κουβέντα και τέτοια. Από τη στιγμή που δεν γίνεται, θα κάνω απλά long plays και αυτή είναι η κατάσταση και θα είναι χαλαρή η φάση. Τόσο απλά. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Στο μεταξύ, Μπρολχάλα, η αλήθεια είναι πως έχει κίνηση, έχει πέραση, έχει... Ξέρω εγώ πράγματα που δεν είχαν άλλες σειρές, τις οποίες δεν αποτυπολόγιζα, κλάνε που υπολόγιζα. Απλά που περίμενα να έχει παραπάνω, ας πούμε, ενδιαφέρον ή... Να έχει να παίζει μια κλίση, ξέρω εγώ. Προλχάλα, έρχεται κόσμος. Και φυσικά με εκπλήσει αυτό το πράγμα. Εννοείται πως με εκπλήσει. Όχι δεν είναι καλό παιχνίδι το Μπρουλχάλα. Αλλά ούτε και εγώ θεωρώ πως κάνω κάτι πολύ εξεζητημένο. Στον Binding of Isaac, ας πούμε, έκανα κάτι που ήταν πιο εξεζητημένο. Κατά τη δική μου γνώμη πάντα. Αλλά anyway, δεν είναι πάντα όπως νομίζεις η φάση και είναι πολύ φυσιολογικό αυτό. Και εννοείται πως χαίρομαι που έχει παραπάνω απήχηση κάτι σε σχέση με τα άλλα και ήταν μια έκπληξη χωρίς να πω ότι προσπάθησα να το προμοτάρω ή ότι να κάνω τέλος πάντων κάτι το που ήταν πιο ιδιαίτερο σε σχέση με τις υπόλοιπες σειρές.
Αυτό θέλω να πω. Εννοείται πως ήθελα να δουν οι δικοί μου το βίντεο και να μου πουν τη γνώμη τους και μακάρι να αρέσει και να άρεσε και να... Αυτό, εννοείται αυτό. Αυτό είναι αδιάφορο. Στο μεταξύ, αν παιδιά, συγγνώμη, έχω μεσογειακή αναιμία και καρκίνο στο στόμα. Ας παραξενεύει που έστριβα τσιγάρο παράλληλα ή ξέρω εγώ κάτι. Έχω ένα mod το οποίο κάνει αυτό το πράγμα. Βασικά κάνει αυτό το πράγμα. Επιλέγω αυτό εδώ και όλα τα ομοιά του και μου στέλνει το παιδί να τα μαζεύει. Το παιδί ξέρετε ποιος είναι. Πολύ βολικό. Δεν είναι κλεψιά, μην ακούσω τις βλακίες τώρα. Είναι απλά το βάζω να κάνει αυτά που θα μπορούσα να κάνω εγώ πατώντας απλά ένα space. Εγώ αυτό κλεψιά δεν το βρίσκω. Λοιπόν, νομίζω έχουμε μαζέψει αρκετά. Θα βάλουμε το μελάκι μέσα. Θα βάλουμε μέσα και το μπέρι. Θα βάλουμε τα stingers εδώ. Να κάνουμε λίγο χώρο. Και θα μαζέψουμε που είναι στα structures. Survival. Νομίζω πως έχει στο food λογικά είναι. Δύο planks που σημαίνει ότι θέλουμε 6 στο σύνολο. Τέσσερα. Έχω κάνει εδώ. Αυτό ακριβώς υπολόγισα. Το έχουμε. Πήγαμε. Λοιπόν, να βρούμε κάπου ένα σημείο που έχει ήδη λουλούδια. Θα είναι βολικό. Θέλουμε λουλούδια και όχι βατράκια. Ναι, νομίζω δεν είναι μια χαρά. Α, πολύ, πολύ ωραίο τοπίο. Πολύ μ' αρέσει. Αυτά είναι τα δικά μας. Δεν τα πειράζει κανείς. Μόνο η Abigail που θα τη σκοτώνει κάθε δεύτερη μέρα. Και θα βάλω και τις φιλενάδες μου εδώ να κάθονται. Για να μαζεύουμε και από κάπου το μελάκι, τη γύρι, όπως θες πες το. Συγγνώμη, δημοτικό δεν πήγα. Ωραία. Και ανοιχτά. Ωραία, πάει και αυτό. Ξύλα πρέπει να μην μείναν κάποια, ναι. Χρυσός μόνο ένα. Δεν ξέρω πόσα πήρα τελικά μαζί μου και μου φάνηκαν χρήσιμα. Το βρίσκω κόμπλε πάντως. Λοιπόν, ας κάνουμε ένα κράνος ακόμα. Κάνει και ένα κάτι στον έτσι για το... Να μπορώ να το κάνω οποιαδήποτε στιγμή. Τρες, το που χάτε με νοιάζει, έχω σαν την να φάνε και οι κότες. Κάνουμε ένα καπέλο ακόμα. Και τα βάλουμε λίγο στη θέση τους όπως μου αρέσουν. Εδώ, εδώ, εδώ. Αυτά μέσα για μετά. Αυτά μέσα για μετά. Εργαλείο. Το λούδι της Abigail νομίζω πάντα στο inventory. Να. Αυτά μέσα επίσης. Δεν υπάρχει λόγος. Θα κάνω και ένα φαγητό και πάμε για αράχνες. Ουου. Αυτό δεν είναι καλό. Θα σημαίνει ότι να πάρω... Να τα ψήσω. Όταν τα ψήνεις τα κρέατα, όταν και είναι έτοιμα τέλος πάντων να χαλάσουν...
συμφέρει πάντα. Μην κουνιέσαι εσύ, με μπερδεύεις. Συμφέρει πάντα να τα μαγειρεύεις. Πρώτον, γιατί τα τρώνε τα πουλιά. Και σου δίνουν αυγά. Θα κάνω τόσο. Πέτα το βρε άτιμο. Με κάνεις να πάρω την παγίδα. Και σε δεύτερη φάση επίσης ξαναμαγειρεύονται και δεν χαλάνε τόσο γρήγορα όσο ήταν να χαλάσουν νωρίτερα. Παίρνεις λίγη παράταση, ας πούμε. Λοιπόν, βάλε ένα μέλι και δύο. Βάλε ένα μέλι και ένα και ένα μέλι. Αυτό είναι καλό γιατί δίνει και health. Και μας μένει και ένα γεύμα ακόμα ουσιαστικά. Τρώμε λίγο χρόνο παραπάνω, αλλά δεν πειράζει, δεν έγινε κάτι. Να θυμηθώ να πάρω γκρας. Και να αφήσω μερικά twigs, γιατί δεν έχει σημασία. Τι άλλο μας λείπει. Μια τέντα δεν τη χρειαζόμαστε. Μαλάκα, πόση ώρα κάνουν αυτά. Τέντα δεν χρειαζόμαστε για το Σάνι, θα είμαστε μια χαρά. Τη Σάμπιγκελ τα λουλούδια, τη φάση αυτή που κάνει τέλος πάντων, επίσης... Α, έτσι και έτσι. Δεν τρελαίνομαι. Δεν με νοιάζει και απίστευτα. Προς το παρόν, σίγουρα σε κάποια φάση θα το κάνω. Τι άλλο. Boxes έχω, ψυγεία έχω. Έλα εδώ, μην ασχολείσαι με αυτές. Εδώ είναι, εδώ είναι. Βρε περίεργε. Γεια αδερφή. Κοίτα ένα περίεργο που έχω μαζί μου, ρε φίλε. Ντρέπομαι. Όρι, έλα εδώ, με κυνηγάνε χίλιες, κάτι σε ασχολείσαι με την τέτοια. Αυτό είναι. Έτσι κάνουμε. Έτσι κάνουμε χωριό. Δεν προλαβαίνω να χτυπήσω. Κοίτα εδώ, γιατί τις έχουν χάσει μόνο, ξέρω εγώ πόσο, 50 χέλη. Τώρα φύγε πίσω. Τέλεια. Όπα, είναι πολύ ωραίο εδώ πέρα. Α, πάμε και σε άλλες από κάτω. Έχει και λίγο χρυσό έχω μαζί μου, το πήγα να το έχω. Κράς δεν έχω μαζί μου και έχω μόνο ένα φακό. Με... Παίξε μπάλα παιχαρά μου. Λαμπάδα χιονάτη, ξέρω εγώ. Ντεαγκοστίνη, κάτι. Όπου αρρωσταίνω με αυτό που βλέπω εδώ πέρα, είναι αρρωστημένο. Μπαίνω μέσα στη μέση, δεν με νοιάζει τίποτα. Είναι όλα δικά μου. Όπου μαλάκα είναι απίστευτη φάρμα εδώ πέρα. Είτε είσαι Weber είτε είσαι Wendy, είναι ακραίο. Ας πας μια πέτρα στο μεταξύ. Πω, αυτό. Γι' αυτό έλεγα νωρίτερα ότι είμαστε θυμμένοι για το φαγητό. Και δεν έχουμε θέμα. Γιατί παίρνεις την αμπίγκελ εδώ πέρα, φαρμάρει τόσες πολλές αράχνες. Παίρνεις κρέας. Παίρνεις γκλάντ, παίρνεις πράγματα, ξέρω εγώ. Ω, πάρ' τη πίσω. Ωραία, αυτό δεν το θέλουμε. Θα συμβαίνει. Έλα από εδώ. Όπου τις ξεπαστρέψαμε, ρε. Πάμε, πάμε. Επόμενο. Και είναι και θέλω να τελειώσω αυτό που έλεγα. Παίρνουμε τόσο monster meat. Που δεν τρέχει απολύτως τίποτα.
Μπορούμε να βάζουμε ένα Master Meat και τα υπόλοιπα να τα κάνουμε σε μια αναλογία, δηλαδή 1 προς 4. Ωπα ρε, τι γίνεται, τι τις κάνουμε. Σε μια αναλογία 1 προς 4, να παίρνουμε τα υπόλοιπα αυγά και να κάνουμε απλά Master Meat με αυγά. Και τελείωσε, ξέρω εγώ. Και ένα μπέρι από δίπλα ή ένα twig, κάτι δεν ξέρω. Αλλά βγαίνει η νοικοκυρά, αυτό θέλω να, εκεί θέλω να καταλήξω. Τώρα έχω πάνω μου 60. Έλα, όχι, φάτε αυτή. Καλό. Δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ, δώσ' τους, δώσ' τους. Κάνε κατάσταση. Θα βοηθήσω κι εγώ, χάνω durability, αλλά θα βοηθήσω. Τώρα στο μεταξύ, κάνει παραπάνω damage η Abigail. Έχει και αυτό. Ότι ναι μεν τη μέρα δεν κάνει damage, αλλά το βράδυ, επειδή είναι φάντασμα, κάνει double damage. Φύγε! Ας την αυτή! Έλα μωρί εδώ που σου λέω. Και νομίζω έχουμε πιάσει τα περισσότερα. Και μιλάμε για damage τώρα, εντάξει, έχασε 200 life, κάτι έγινε ας πούμε. Εδώ πήραμε 60 τέρατα, 60 monster meat. Έχει κάτι άλλο? Από ό,τι βλέπω, όχι, έχει μερικές εδώ πέρα που ίσως ακόμα την παλεύουν. Ξέχωρα από το ότι μπορώ να φτιάξω έλιξεις για την Abigail και να γίνει ακόμα πιο αειδιαστική σε αυτό που κάνει. Δηλαδή τώρα τι αναλογή θα παίξουμε, στα 60. Πάμε πίσω. Κάνα γκρας παίζει από εδώ. Άντε, σαν ανοίξουμε την περιοχή μιας και είμαστε εδώ πέρα. Έτσι κι αλλιώς έχω ακόμα λίγο. Φασικά έχουμε και χρόνο. Και με το hunger είμαστε κομπλέ. Ή να πεις και εσύ ακόμη τη φωλιά. Πιστεύω στο stream, παιδιά, να... στο stream λέω. Στην καταγραφή να μην έχω τεράστιο πρόβλημα και να ψιλοβλέπετε αυτό. Εννοώ όχι εσείς, να βλέπετε το αποτέλεσμα. Αισθάνομαι ότι δεν είναι στα καλύτερα του. Σίγουρα μπορούσε να είναι και καλύτερα, αλλά... Ελπίζω τουλάχιστον να είναι σε ένα επίπεδο που να... Αντέχετε οπτικά. Αντέχετε με αλφαγιώτα. Λοιπόν, τώρα είναι σπασμένη η Wendy. Κατά τη γνώμη μου, σε αυτές τις περιπτώσεις, βασικά σε τέτοια maps, δεν θα πω ότι είναι σπασμένη. Θα πω ότι... Άντε, το δούμε και αυτό. Ναι, σίγουρα είναι unbalanced, ξέρω εγώ. Αλλά το παιχνίδι δεν φημίζεται για το πόσο balanced είναι. Ούτως ή άλλως δεν είναι PvP. Αν και υπάρχουν PvP servers. Το παιχνίδι αυτό το παίζεις για το solo του... Δεν έχω φτιάρι μαζί μου. Σε ευκαιρία να φτιάξω ένα, όχι δεν μπορώ. Τρίτο, όχι. Φρικοί είμαστε. Πάμε, φύγαμε. Θα έρθουμε εδώ πέρα μια μέρα να τα κόψουμε όλα. Που λέει ο λόγος. Λοιπόν, balance δεν είναι. Αλλά κανένας χαρακτήρας δεν είναι balanced με τον ίδιο τρόπο, ας πούμε, που είναι ένας άλλος, ή μπορεί να λέω και μαλακίες τώρα, να μπερδεύω με τον τρόπο που μιλάω. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι balance στο παιχνίδι σημαντικό δεν υπάρχει. Υπάρχουν σχετικά πράγματα. Δηλαδή ο Wolfgang ξέρουμε, ας πούμε, ότι είναι πάρα πολύ δυνατός. Η Wendy ξέρουμε ότι είναι αρκετά δυνατή. Όχι τόσο όσο ο Wolfgang, παρ' όλα αυτά πιστεύω.
Το ρομπότ επίσης είναι πάρα πολύ δυνατό, ο WX. Ο Maxwell είναι ok, αλλά είναι μέχρι εκεί. Έχει μεγάλο downside στο live του. Ο Wes είναι, ας πούμε, δεν βλέπετε καν. Τα άλλα, τα αμφίβια και τα περίεργα που έχουν βγάλει επίσης είναι μεχ. Έχουν ενδιαφέρον όταν παίζεις, έτσι, αλλά άμα εξετάζουμε απλά το πόσο είναι σπασμένα ή ξέρω εγώ, ξέρεις. Σε σχέση, το ένα σχέση με το άλλο δεν έχουν καμία επαφή, είναι η παίχτες είναι αλλού αλλού. Και δεν έχω θέμα και με αυτό, έτσι. Λοιπόν, και ξεκινάμε τώρα. Βασικά νομίζω ότι θα το λήξουμε κάπου εδώ, γιατί δεν έχω πολύ υπομονή ή διάθεση για πολλά πράγματα παραπάνω. Είμαι ψιλοκουρασμένος, οπότε δεν θέλω να το πάω μέχρι τέρμα η μέρα 20. Ούτως ή άλλως νομίζω είναι και ένα καλό σημείο στο 12 με 15 να το αφήσεις, ώστε να έχεις και μερικές μέρες πριν το χειμώνα για την επόμενη φορά που θα παίξουμε. Οπότε θα κάνω εδώ πέρα μερικές δουλίτσες. Θα αφήσω τα πράγματα ψυγείο. Να είμαστε ωραίοι, έτοιμοι, όμορφοι. Ένα λαγουδάκι δεν μας χαλάει. Τέσσερα βασικά. Και βασικά με αυτό το χαρακτήρα έχει 150 life. Έχει επίσης μειωμένο damage. Δεν κάνουν τη damage που κάνουν οι υπόλοιποι χαρακτήρες. Έχουμε μείον 25% αν δεν κάνω λάθος. Αν όχι 25. Ναι, 25. Ή 20. Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος. Λοιπόν, έχει μειωμένο damage. Οπότε δεν με χαλάει να φτιάξω καμιά μαύρη μαγεία. Να μπορώ να είμαι άνετος με το armor μου και με σπαθί, ας πούμε, καλύτερο. Αλλά παίζεται μια χαρά σχέση με Maxwell που, ας πούμε, θα έχεις όπως και ό,τι και να κάνεις 75 life. Είναι σε άλλο επίπεδο. Και αυτό που σας έλεγα, τώρα έχουμε 48 αυγά. Broken. Κάνεις εδώ, βάζεις ένα, 1, 2, 3. Τέλος. Βάζεις και ένα μέλι. Τέλος. Βασικά το κάνω, γιατί το άφησα. Βασικά το αυγό πολύ περισσότερο. Είμαστε σεταρισμένοι. Το X φαίνεται ότι θα έχω εύκολα. Γιατί πέφτουν πολλά κάτω. Το οποίο είναι καλό. Καλά, αυτό δεν το συζητά το σιλ. Με το σιλ τι μπορώ να κάνω. Κάπως μπορώ να το αξιοποιήσω, αλλά δεν θυμάμαι τώρα. Με το σιλ μπορώ να κάνω ένα καπέλο ωραίο. Αυτά μακάρι να μπορούσα κάπως να τα πετάξω. Ας κάνω ένα καπέλο για το Sanity, γιατί όχι. Έτσι να το έχουμε. Καπελίνο μορφίνο, εδώ. Και μερικά ξυλαράκια εδώ. Και ένα 4. Δεν έχω γκράζ, για να δούμε λίγο πάλι το χάρτη όσο περνάει ο χρόνος. Λοιπόν, είπαμε. Εδώ πέρα κάτω αριστερά έχουμε αράχνες, τις οποίες αμπιουζάρουμε μέχρι να σβήσει η ψυχή τους. Και νιώθουμε απίστευτα καλά με αυτό. Έχει μερικές πέτρες, οπότε έχουμε supply, ας πούμε. Έχουμε το κόκκινο wormhole, το οποίο πηγαίνει ψιλοαδιάφορο, μας πηγαίνει στην άλλη πλευρά. Αλλά αν πούμε ότι πάμε για αράχνες, που είναι ένα στόχος αρχικά, οπότε μετά τσουπ πετάμε από δίπλα, πάμε από εδώ για κάποια πράγματα, είναι... είναι εντάξει, ξέρω εγώ, είναι ok. Αυτά δεν έχω ιδέα που πηγαίνουν. Βασικά θα το κάνω. Θα πάω έτσι για να δω τουλάχιστον το πάνω που πηγαίνει. Για να είμαι σίγουρος. Να είμαι σίγουρος. Να δω τουλάχιστον που ελπίζω να μην είναι, να μην συνδέεται το ένα με το άλλο. Αν συμβαίνει αυτό το πράγμα, γελάει το game μαζί μου και δεν το έχω πάρει χαμπάρι. Α, βασικά πάρε ένα-δύο.
πάρουμε ένα δύο και θα φτιάξουμε ένα χρυσοφτιαρίνο για να κάνω λοιπόν, να είναι πάντοτε θέσιμο. Εδώ θα μπορούμε να το φτιάξουμε όταν χρειαστεί. Tools εδώ. Τι σου. Εδώ. Εδώ. Εδώ glance. Πρέπει να έχω αγαμήθηκε στα glance τώρα. Πήρε και μερικές πέτρες. Το υπόλοιπο εδώ. Και έχουμε σανταριστεί. Ωραία. Έχει νομίζω και δύο διαφορετικά τέτοια. Sinkholes για να πάμε στα caves. Άλλο πράγμα από εκεί. Στο οποίο επίσης παίζει να είμαστε καλά λούτσικοι. Πες το μου. Ο Μιτζή. Πού είμαι. Τι. Επειδή το παιχνίδι δεν έχει σπάσει ρε. Υπάρχει μέχρι εδώ χάρτης. Είμαι εδώ. Έχω βγάλει όλο αυτό μέσα σε 5-6 μέρες, 7 πόσες ήτανε. Και βλέπω ότι έχει κι άλλο και από πάνω και δεν έχω βγάλει. Και μου λες ότι έχει και μέχρι εδώ κάτω. Καλά, πρέπει να κόλλησε η ζωή του τώρα που έκανα αυτά τα παραδόθια, αλλά δεν πειράζει. Sorry, παιδιά. Ναι, τα κόλλησε όλα. Okay. Anyway, λοιπόν, γυρνάω πίσω. Αυτή πρέπει να είναι η σαβάνα που είναι η ΟΑΣ, ξέρω εγώ, για το καλοκαίρι. Λογικά έχουν κολλήσει τα πάντα αυτά που βλέπετε, παιδιά. Πάω να το αφήσω. Θα προσπαθήσω να βρω λύση για το επόμενο επεισόδιο ή τα επόμενα επεισόδια, τέλος πάντων, με όποια μορφή βγουν, να βλέπετε λίγο παραπάνω, γιατί τώρα είμαι σίγουρος ότι βλέπετε απολύτως τίποτα. Λίγο, please. Μέχρι να φτάσουμε στη βάση. Ωραία, ναι, μια χαρά. Λοιπόν, ευχαριστώ που το υποστήκατε. Όσοι το υποστήκατε και καθίσετε εδώ πέρα για να χαζέψετε και να κοιμηθείτε με το βίντεο ή να ακούσετε δύο βλακίες παραπάνω που έχω να πω. Και για την υποστήριξη και γενικότερα για την παρουσία σας είτε σε αυτό το βίντεο είτε στα προηγούμενα και σε σειρές και σε ό,τι έχω κάνει και το οποίο έχω αφήσει στη μέση και είναι πολλά, το ξέρω και συγγνώμη γι' αυτό. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε ξανά. Αν σας άρεσε το βίντεο, αφήστε μου ένα σχόλιο για τον τύπο που. Τον τύπο που, ας πούμε, το βγάζω αυτό που μπορεί να είναι μια ώρα βίντεο, ας πούμε, άμα σας ενδιαφέρει παραπάνω το ότι είναι μια ώρα για καθώς τη χαράζετε ή το πάζετε και κοιμάστε ή ότι είναι πιο chill η φάση, ας πούμε, και έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον ή είναι πιο πολύ στη φάση σας. Εντάξει, σταματάω, είπα παραπάνω πράγματα. Αυτό, θα εκτιμηθεί ένα σχόλιο για να ξέρω ότι είστε εδώ και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας.